Αστραπιαία αντέδρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου όταν έφτασε στα αυτιά τους η πληροφορία για δύο νεαρούς άντρες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν πλαστά χαρτονομίσματα στις συναλλαγές τους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα, λίγες μόλις ώρες αφού πλήρωσαν με πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ σε δύο καφέ του Βόλου. Να δώσουμε τα εύσημα στους ανθρώπους της αστυνομίας και συγκεκριμένα της ασφάλειας του τμήματος εδώ στο Βόλο, που εντόπισαν άμεσα αυτά τα άτομα, τα οποία από ό,τι γνωρίζω έχει δοθεί και δελτίο τύπου, αλλά εγώ ξέρω ότι ήταν εκτός Μαγνησίας, δηλαδή είχαν έρθει εδώ στην πόλη μας για να κάνουν αυτή τη δουλειά με πολλές χιλιάδες πλαστά χαρτονομίσματα. Μάλιστα η ζημιά έγινε σε δύο μαγαζιά δικά μας, τα οποία από ό,τι ξέρω έχουν ενημερωθεί και έχουν αποζημιωθεί κιόλας για αυτό το μικρό ή μεγάλο χάσιμο, αυτό να το γνωρίζετε, δηλαδή γίνανε όλα άμεσα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων σχεδόν 1.500 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα και χρηματικό ποσό άνω των 1.000 ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα και κέρματα. Οι δράστες χτύπησαν σε συνολικά τρεις περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες των καφέ ειδοποίησαν την αστυνομία που τους συνέλαβε και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων. Επειδή σίγουρα θα συμβούν και άλλα τέτοια περιστατικά γενικότερα στον νομό μας, στη Μαγνησία, γιατί δεν είναι μόνο για την πόλη του Βόλου. Όσο πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος, έχουμε και τα νησιά και τα υπόλοιπα σημεία της Μαγνησίας νότια-ανατολική που θα έχει την ανάλογη κίνηση. Καλό είναι όλοι να προμηθευτούμε αυτά τα απλά τα μηχανηματάκια, έτσι για να βλέπουμε αν τα χαρτονομίσματα είναι σωστά, για να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα, και όταν εντοπίζουμε κάτι πάντα σε συνεργασία με την αστυνομία να βοηθάμε, να δίνουμε το σήμα ώστε να αντιμετωπίζονται τέτοια από τον νόμο.